Γιατί κουνήσατε, γνέψατε αρνητικά στο ενδεχόμενο της ανοχής σε μια κυβέρνηση προοδευτική? Θέλω να πω, θα πάρετε την ευθύνη αν μπορεί αυτό να αποφευχθεί εντός εισαγωγικών, να πάμε σε επόμενο γύρο εκλογών και να έχουμε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία? Να πάμε με ποιο πρόγραμμα? Όταν εμείς λέμε ότι όποια κυβέρνηση βγει, τι θα, παπάγος, είναι, θα είναι αντιλαϊκή. Τι παπάγος, θα είναι και χειρότερα. Όλοι λοιπόν, λέω, ο ίδιος δεν είναι κανένας με κανέναν. Είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική. Και συμφωνούν στα βασικά θέματα που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα. Και ξέρουμε ότι αυτή η πολιτική, εκ των προτέρων, τη ξέρουμε με βάση και τα προγράμματά τους, ότι θα είναι αντιλαϊκή. Επομένως, εμείς δεν πρόκειται, εδώ δεν το κάναμε όταν παλιότερα. Και υπάρχει εμπειρία και από τον ίδιο το λαό. Δεν μπορεί να στηρίξουμε μια κυβέρνηση που, ανεξάρτητα το τι λένε τώρα τα κόμματα, την επόμενη θα είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, να το πω έτσι απλά. Επιλέγουμε να τα υπερασπίζουμε όπως πάντα τα λαϊκά συμφέροντα. Και το λέμε από τώρα. Δυνατότητα για να υπάρξει κυβέρνηση. Ακούστε, για να είμαστε και λίγο τώρα μέσα στην πραγματικότητα. Υπάρχει. Είτε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα πω, και το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, σας καταλαβαίνω. Και ξέρετε. Γι' αυτό το μόνο που αποκλείεται, βέβαια, είναι αυτό. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Πάντως, κάποτε λέγανε και τα δύο ποτέ κόμματα, το ΠΑΣΟΚ με ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστούν ποτέ. Οπότε λοιπόν, γιατί να το αποκλείσουμε? Μα δεν το απέκλεισε. Γιατί αν δεν έχουμε μια μείζωνα καταστροφή, αν εξωγήινοι δεν προσγειωθούν στο Σύνταγμα, αυτό το σενάριο είναι λοιπόν αδύνατο. Αυτό το έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν το έχω πει εγώ. Ο κύριος Τσίπρας, όταν τον ρώτησαν αν μπορεί να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός, όπως έγινε στη Γερμανία, και το οποίο όταν γύρισε από τη Γερμανία, απάντησε βεβαίως μπορεί να γίνει. Χωρίς το Μητσοτάκη. Δηλαδή με την ίδια πολιτική, γιατί το θέμα δεν είναι προσωπικό Μητσοτάκης, Τσίπρας κλπ. Είναι θέμα συνολικά. Μάλιστα. Τα κόμματα τι έχουν. Δεν είναι επομένως, αυτή η θέση, το ξέρω. Επομένως, μια τελεία, αυτό που Παφή. Μπορεί. Μα δεν πρόλαβα ακόμα να πω. Τι τελεία να πάρω. Ούτε την πρόταση. Είστε. Στον πρόλογο. Ελάτε, θα ξανάρθω. Λέω λοιπόν, αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτή τη φορά είναι ένα υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ που στάθηκε απέναντι σε όλα τα κοινά που εφάρμοσαν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, συν πάρα πολλά άλλα. Όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορεί ο λαός να έχει ένα μεγάλο στήριγμα για να αντιπαλέψει το κοινό πρόγραμμα που έχουν, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν μπορεί να το κρύψουν. Ξέρετε τι υπογραφή έχει? Από τους τρεις που κάθονται απέναντί σας. Δημοσιονομική. Από τους τρεις που κάθονται απέναντί σας, αισθάνεστε πιο κοντά με κάποιον? Με τις πολιτικές που έχουν, όχι. Ούτε με το Μέρα 25. Όχι. Αισθανόμαστε πάντως πολύ κοντά. Ναι. Πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής, όπως πάντα, με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται. Αυτό που λέει η κυρία Σοκοράφα για το νόμισμα, μισό λεπτό τώρα. Αυτό συζητάει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ψηφιακό νόμισμα. Γιατί συμφέρει τις τράπεζες, το συζητάει σήμερα. Δεν συμφέρει τις τράπεζες, Θανάση μου, και το ξέρει πολύ καλά, γιατί αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου 40 δευτερόλεπτα. Αφήστε με να πω. Μιλάτε τόση ώρα. Αμέσως. Μιλάτε τόση ώρα. Να το τελειώσω για να είπε ο Βαρουφάκης ότι το 70% του μνημονίου ήταν καλό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Το είπε. Αυτό το είπε ότι θα πούλαγα τον ΟΣΕ για ένα ευρώ. Το είπε. Αυτά είναι δηλώσει. Κυρία Σακοράφα, μην πάτε σε άλλα τώρα. Αυτό το σύστημα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή βγάζει το μακρύ χέρι τη τράπεζα από τι συναλλαγέ που κάνουμε. Ναι. Οποτεδήποτε. Ναι. Ακόμα και από το να πάρω έναν καφέ. Ναι, μόνο που το επιδιώκουν οι τράπεζες για άλλους. Αντί να πληρώνουμε το ευρουλάκι. Κύριε, για να ελίξουμε τώρα. Για να το πάρουν. Εγώ τώρα αφού πήρα το λόγο να τελειώνω έτσι, εδώ. Για να πάμε στα προγράμματα. Εγώ θέλω να μιλήσω τα προγράμματα. Εγώ θέλω να μιλήσω πρώτον για το θέμα της αστάθειας και της σταθερότητας. Κυβέρνηση θα γίνει. Κυβέρνησαν όλοι με όλους. Απευθύνομαι σε αυτούς που μας βλέπουν. Κυβέρνησε. Το ΠΑΣΟΚ που ποτέ δεν θα κυβερνούσε με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία. Με το λαός του Καρατζαφέρη. Κυβέρνησε ο υποτιθέμενα αριστερός ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ. Ένα ακροδεξιό κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, το να γίνει η κυβέρνηση είναι εφικτό και άμεσο. Βέβαια, αν είχατε θέλουν, κι εσείς μια εμπειρία τέτοια το 89. Ναι, ήταν σε άλλες. Και το ΣΚΟΕ κυβέρνησε με τον. Ναι, ήταν δύο μήνες κυβέρνηση και όχι προγραμματική. Και έχουμε πει. Εμείς δεν είμαστε σαν εσάς. Εσείς είστε ο μεγαλύτερος. Εμείς είπαμε ότι αυτό ήταν λάθος δικό μας. Αυτό είπε το ΚΚΕ. Εσείς είπατε ότι ήταν λάθος. Πότε το είπατε? Εδώ πήγατε με τον Καρατζαφέρη τώρα. Τι μας λέτε τώρα? Γιατί η χώρα μας χρεοκοπούσε, κύριε Παφίλη. Ποιος τη χρεοκόπησε τη χώρα? Βεβαίως.
χρεοκόπησε. Εσείς πηγαίνατε και ποιος με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Φλωράκης, ο Κύρκος, ναι, κάνατε την ανίερη συμμαχία δεξιά και αριστερά. Τώρα τη θυμηθήκατε αυτή. Εσείς τα θυμηθήκατε. Ενώ η δικιά σας ήταν ιερή. Εσείς δεν με τα τη Νέα Δημοκρατία. Η δικιά σας ήταν ιερή. Με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Καρατζαφέρη. Και με τα κομμουνιστέ δεν τα θυμάστε. Τι δεν θυμάμαι. Δεν τα θυμάστε. Εγώ. Ήμουν βουλευτή τότε. Μα δουλεύετε τώρα. Α, ήσασταν και συμμέτοχο, λε, στην κυβέρνηση. Ναι, όπω εσεί είσαστε αθώοι. Και δεν πήγατε ποτέ με τη δεξιά. Κανείς δεν είναι αθώος. Λέω αυτά, από αυτά λοιπόν, κύριε Πεταλωτή, που δεν περνάνε πια. Εμείς έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Εντάξει. Και ένας λόγος που λέμε ότι δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση είναι γιατί ξέρουμε τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει. Και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ξέρετε, να σας πω απλά πράγματα. Εμείς λέμε δημόσια δωρεάν υγεία. Οι υπόλοιποι τι λένε? Η υγεία εμπόρευμα. Συνύπαρξη. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αυτό το κακό γιατί του κουβέντα που αλλιάζει τα πάντα. Ετοιμάζεστε να πάρετε κυβέρνηση, να πάτε η κυβέρνηση. Λέω λοιπόν, για αυτούς που λένε να κάνουμε συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν και να κάνουμε δημόσια παιδεία. Μην αγχώνεστε. Δεν αγχώνεστε. Όταν είναι κυβέρνηση, λες πολύ εύκολα. Λέω λοιπόν, για να πούμε, ότι η κυβέρνηση θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Έτσι επιτάσσουν, σας είπα και ένα παράδειγμα, τι είπε ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Έχουν γίνει δηλώσεις από την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι στα βασικά συμφωνούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Τσαπανίδου που λέει συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε πολλά πράγματα, από τον κύριο Αποστολάκη που λέει ότι μπορεί να ανσυνεννοηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, και έδεσε βέβαια το γλυκό με τον Βενιζέλο που είπε ότι τα τελευταία χρόνια τα κόμματα έχουν κάνει άλματα, φυσικά δεν μας συμπεριέλαβε εμάς, στα στρατηγικά θέματα, και αυτό είναι πολύ θετικό για τη χώρα και επομένως να πέσουν οι τόνοι. Να τελειώσω. Το διατάφτα λοιπόν. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση. Θα υπάρξει είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη. Μπορεί να υπάρξει στην πρώτη για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Αν πάμε στη δεύτερη είναι για να απολώσουν τον κόσμο. Να συσπηρωθεί γύρω από αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν. Κουκουέ είναι η λύση. Γιατί την άλλη μέρα ποιο θα κάνει αντιπολίτευση? Εδώ βλέπετε αφού συμφωνούν. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον θα κάνουμε κυβέρνηση λένε. Ποιος θα υπερασπίσει μάλιστα, το λαό από τα κοινά προγράμματα, από τα κοινά προγράμματα που έχουν? Ελάτε, γιατί έχουν, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Βάλτε μια τελεία. Ναι, θα την βάλω. Θα την βάλω, αλλά εντάξει, είμαστε κι εμείς εδώ. Δυσκολεύεστε. Είναι το μόνο σημείο στήξης το οποίο δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε. Όχι καθόλου. Τελεία. Όχι, βάζω κόμμα. Και το θαυμαστικό, κύριε. Λέμε λοιπόν ότι. Και τελειώνω με αυτή τη φράση. Εμείς καλούμε το λαό να κρίνει από τη ζωή του και την εμπειρία του μέχρι τώρα. Από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, που ακολούθησαν την ίδια γραμμή και την ίδια πολιτική, που ενισχύει τα κέρδη απίστευτα στα ύψη και ο κόσμος ζει στα τάρταρα, κυριολεκτικά. Και με βάση αυτό, τελειώνω, να κρίνει ποιος ήταν απέναντί του από αυτές τις κυβερνήσεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και ποιος ήταν μαζί του για να καλυτερέψει η ζωή του με αγώνες και μέσα στη δουλειά. Πρώτο θέμα. Θα έλεγα για το θέμα των τεμπών και του ΟΣΕ, θα πρέπει αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δεν λέω να μην μιλάνε, αλλά να είναι πιο προσεκτικοί. Τα είπαν 2.800.000 λαού. Αυτό το έγκλημα έχει αιτία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Ψέματα είπαν? Όχι. ΠΑΣΟΚ με ευρωπαϊκή οδηγία σπάει στα τρία τον ΟΣΕ. Διαλύει την ενότητά του. Για ποιο λόγο? Για να δοθεί το κερδοφόρο κομμάτι. Νέα Δημοκρατία συνεχίζει. ΣΥΡΙΖΑ πουλάει 45 εκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι από 12.000 γίνονται 2.500. Οι 300 που συντηρούσαν τις γραμμές έγιναν 30. Και οι εργαζόμενοι προειδοποιούν. 7 Φλεβάρι η παράταξη του ΚΚΕ λέει ότι έρχεται μεγάλο ατύχημα. Καμιά κουβέντα. Άρα, όχι τους τόνους χαμηλούς. Συνήθως δεν μιλάνε σε τέτοια. Συνυπεύθυνοι οι πάντες. Δεύτερο, μέτρα ασφάλειας. Τι γράφει? Εγώ θα επικαλεστώ και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και την έκθεση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει? Δεν τη βγάλαμε εμείς. Ναι, η Επιτροπή. Κύριε, ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα. Η Επιτροπή. Τι λέει? Κόστος-όφελος λέει. Ότι τα σύγχρονα λέει μέτρα. Αυτό το λέει και η Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Ευρωκοινοβουλίου και η Κομισιόν η ίδια. Ότι δεν μπαίνουν, είναι μόνο 13% στην Ευρώπη, γιατί έχουν κόστος και έχουν μακροπρόθεσμη απόσβεση και αυτό δεν συμφέρει τους επενδυτές. Δηλαδή πέθανε κόσμο, εσύ πήγαινε στο κι όπου βγει, γιατί δεν θέλουμε να μειώσουμε τα κέρδη των επενδυτών.
Αυτό λέει και η έκθεση σε κάποιο σημείο. Θα την ξέρει ο κύριος Γεραπετρίτης καλά και οι υπόλοιποι τη διάβασαν. Και για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Να κάνουμε ευρωπαϊκό. Τι ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, τώρα δουλεύετε τον κόσμο. Το 21, 1365 ατυχήματα. 670 νεκροί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται και τώρα κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί το είπαν 2.800.000. Με πρώτος το κουκουέ κιόλας. Το κόστος η ζωή μας. Η ζωή μας ή τα κέρδη τους. Αυτό ακριβώς γίνεται. Το ομολογούν κοινικά σε αυτό το κράτος. Είτε είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικοί ορισμένοι φορείς. Λειτουργούν με την νοσοκομεία, παιδεία, τα πάντα με τη λογική πια της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή του κέρδους. Έχουν τα κέτα και το μετατρέψει όλοι με σύμφωνη γνώμη, εφαρμόζοντας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βγαίνετε και λέτε και στον κόσμο, για να μην πω ότι λέτε ψέματα, πράγματα που δεν ισχύουν. Σε όλους τους τομείς. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο, κράτος. Το κράτος δεν είναι κάτι αφηρημένο. Το κράτος εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένα. Το κράτος είναι ικανό να δίνει δισεκατομμύρια στα μεγάλα συμφέροντα. Το κράτος είναι ικανό να κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι ανίκανο να το προστατεύσει από τις φωτιές, είναι ανίκανο από τους σεισμούς, είναι ανίκανο από τα εργατικά εγκλήματα. Ένας στους τρεις μέρες, ένας εργαζόμενος εργάτης σκοτώνεται κάθε τρεις μέρες. Μιλάει κανένας στην προεκλογική αντιπαράθεση. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, αλήθεια. Γιατί δεν παίρνονται μέτρα ασφάλειας. Γιατί έχουν κόστος. Αυτή είναι η κοινωνία σας. Και εμείς είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό είμαστε και απέναντι. Μάλιστα. Να ολοκληρώσω. Μία τελεία. Να ολοκληρώσω. Έχετε μιλήσει πολύ. Έχω μιλήσει πολύ. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Ίσως δεν καταλαβαίνω δύο φράσεις ακόμα και κλείστε. Δύο φράσεις ακόμα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι επειδή όλοι σας έχετε δεσμευτεί και με τα συμφέροντα και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρμόσετε την ίδια πολιτική. Και αν συζητήσουμε για προγράμματα, θα τα βάλουμε γραμμή-γραμμή. Και επομένως. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος πολύ καλά. Πρέπει να υπάρξει ένας φραγμός, μια αντίσταση και να ανοίξει μια καινούργια προοπτική. Και αυτό μπορεί να την κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που δεν έχει τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, επαναφέρετε το παλαιό σας σύνθημα, λέγατε 5 κόμματα, τώρα λέτε 6 κόμματα, 2 πολιτικές. Όχι, αμέ δεν θα το λέγαμε έτσι. Το λέμε ακόμα πιο προχωρημένα. Γιατί έχουν δοκιμαστεί όλοι τώρα πλέον και ο κόσμος έχει μια εμπειρία. Μάλιστα. Ότι υπάρχουν ουσιαστικά 2 πολιτικές συνολικά. Το θέμα είναι ποιος ακολουθεί, τι παλεύουμε σήμερα. Έχουμε κάνει, κύριε Καθηνικολάου, στο Θεό σας, το λέω έτσι. Δεν ξέρω πόσες τροπολογίες. 150, 200. Που δεν είναι σοσιαλισμός. Είναι πράγματα καθημερινά. Δεν θα έβγαινε ένας να πει στηρίζουμε. Κανένας. Ούτε η κυβέρνηση δεν έχει καμία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία, ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία. Απλά πράγματα που μας τα δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Μία δεν θα κάνανε.